Πρώτων πυλών βρίσκεται η κατάθεση στη Βουλή της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και παραπομπή του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για τους χειρισμούς του στην επίμαχη λίστα Λαγκάρντ. Έπειτα από συμφωνία των τριών κυβερνητικών εταίρων που θεωρούν μείζον ζήτημα το ενδεχόμενο αλλίωσης της λίστας από τον ίδιο, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι εξπρές. Το φάντασμα της παραγραφής των αδικημάτων, άλλωστε, που πλανιόταν αρχικά στον αέρα, καταραίει πλέον από τα ισχυρά επιχειρήματα συνταγματολόγων, οι οποίοι αποσαφηνίζουν τι σημαίνει η πρόβλεψη του άρθρου 86 του Συντάγματος, ότι η Βουλή μπορεί να ασκήσει δίωξη σε πρώην υπουργούς για πράξεις που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περίοδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. Απορώ πραγματικά πώς δημιουργήθηκε τέτοιο ζήτημα, πώς υποστηρίχθηκε τέτοια άποψη και πώς ετέθη το θέμα σε αυτή τη βάση. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραγραφής. Για να υπήρχε οποιαδήποτε παραγραφή, θα έπρεπε αυτή η Βουλή που προέκυψε από τις 17 Ιουνίου του 2012 να έχει δύο συνόδους μπροστά της, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2000, τον Ιούνιο του 2014. Λένε ορισμένοι, ναι, αλλά ξέρετε, υπήρξε διπλή εκλογική αναμέτρηση τον Μάιο, οπότε αυτή είναι η Βουλή που εξελέγει μετά. Ή μια κοινοβουλευτική σύνοδος. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και συνεπώς έχει υπάρξει παραγραφή. Είναι απολύτως ανακριβές. Δεν έχει κανένα έρισμα ούτε στη συνταγματική διάταξη, ούτε στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Διότι λέει ότι θα πρέπει να είναι μέχρι το τέλος της δεύτερης συνόδου. Άρα σημαίνει ότι ο συνταγματικός νομοθέτης απαιτεί ολομέλεια της Βουλής με δύο συνόδους. Οπότε δεν συντρέχει κανένας τέτοιος λόγος. Στις 6 Μαΐου είχαμε μία μέρα στην κοινοβουλευτική περίοδο και διελήθη για να πάμε σε εκλογές. Αυτή η έννοια της προθεσμίας θεωρώ ότι δεν μπορεί να περιλάβει μία Βουλή η οποία συνεκροτήθη μόνο για τυπικούς λόγους και επομένως θα πρέπει να γίνει εδώ δεκτό ερμηνευτικά ότι σε αυτή την περίπτωση δεν περιλαμβάνεται, ας το πω, στην έννοια της συνόδου ή στην έννοια της βουλευτικής περίοδου μία διάρκεια ουσιαστικά μια συνεδριάσεως τυπικής. Τη βεβαιότητα ότι στην περίπτωση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου δεν υφίσταται επέλευση της λεγόμενης αποσβεστικής προθεσμίας εκφράζουν επίσης ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Καμιά παραγραφή. Να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, να υπάρχει τιμωρία μέσα και έξω από τη Βουλή. Το συνταγματικό κόλλημα που υπάρχει. Δεν μπορεί να περιμένουμε πότε θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Κανένα θέμα παραγραφής δεν τίθεται προς το παρόν, όσο δεν έχουν παρέλθει οι δύο περίοδοι της τρέχουσας συνόδου. Για τις ευθύνες που αφορούν την αρχική απόκρυψη και μη αξιοποίηση της λίστας και ό,τι επεσυνέβη διαρκούσε στη διακυβέρνηση της Παπανδρέου και Παπαδήμου, τα αδικήματα παραγράφονται τον Ιούνιο του 2014. Όσον αφορά στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο εξής, η πρόταση προανακριτικής για τον κύριο Παπακωνσταντίνου πρέπει να υποβληθεί από 30 τουλάχιστον βουλευτές. Με απόφαση της Βουλής που απαιτείται να ληφθεί από την απόλυτη πλειοψηφία, μετά από μυστική ψηφοφορία, θα συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Θα οριστούν τα μέλη της και η προθεσμία υποβολής του πορίσματος και του αποδεικτικού υλικού. Το πόρισμα της Επιτροπής για τυχόν τέλεση ποινικών αδικημάτων του πρώην υπουργού πρέπει να εισαχθεί έπειτα στην Ολομέλεια, η οποία θα αποφασίσει για την άσκηση ή μη δίωξης. Λοιπόν, και να αρχίσουμε από την Ιωάννα Μάνδρο, καθώς η Ιωάννα έχουμε έρθει πια στην επόμενη μέρα να δούμε τις νέες πληροφορίες και το ρεπορτάζ που υπάρχει. Τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει τα πράγματα εκεί που έχουν οδηγήσει, το θέμα της παραγραφής αλλά και τις ευθύνες για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Να αρχίσουμε καταρχάς από τον τρόπο που ενήργησαν οι δικαστές, τα στοιχεία που τους οδήγησαν να ενεργήσουν έτσι όπως έκαναν. Κοίταξε, η έρευνα με την αντιπαραβολή της παλιάς και της νέας λίστας έγινε από τους οικονομικούς εισαγγελείς και αξιολογήθηκαν επιπλέον τα ευρήματα αυτά από τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και από τον εποπτεύοντα τους οικονομικούς εισαγγελείς, τον κύριο Νικόλαο Παντελή, με αποτέλεσμα να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι η αφαίρεση αυτών των στοιχείων που αφορούσαν λογαριασμούς συγγενικών προσώπων του πρώην Υπουργού Οικονομικών του κ. Παπακωνσταντίνου να θεωρείται πλέον απολύτως δεδομένη. Δηλαδή δεν υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση ότι η έρευνα των δικαστικών αρχών, η οποία έφτασε μέχρι το υψηλότερο επίπεδο, κατέδειξε ότι η μία λίστα από την άλλη είχε την αφαίρεση μόνον αυτών των στοιχείων. Λογαριασμών δηλαδή των προσώπων, συγγενικών προσώπων του πρώην Υπουργού. Τώρα γιατί οι δικαστικές αρχές, Σπύρο, υποπτεύονται ή στρέφουν τις υποψίες τους στο πρόσωπο του κυρίου Παπακωνσταντίνου και για το λόγο αυτό απέστειλαν τα νεότερα στοιχεία στη Βουλή για να συσχετιστούν με τη δικογραφία που υπάρχει
ήδη για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ από καιρό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκείνο που εκτιμούν περισσότερο και προσμετρούν είναι το γεγονός ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου τότε ήταν ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών που και ο πρώτος παραλήπτης του ηλεκτρονικού αρχείου της λίστας, ότι εν συνεχεία το αρχείο αυτό δεν πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Υπουργείο Οικονομικών, βεβαίως δεν πρωτοκολλήθηκε στη συνέχεια πουθενά, ήταν ένα αρχείο φάντασμα. Επιπλέον το γεγονός ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν έδωσε αμέσως εντολή στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, τον κύριο Καπελέρη, για να ενεργήσει έλεγχο για τα πρόσωπα φυσικά και νομικά που περιλαμβάνονται στη λίστα, παρά μόνο 10 ονόματα, και βεβαίως το γεγονός ότι είχε στενή συγγενική σχέση με τα τέσσερα πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων αφαιρέθηκαν από την επίμαχη λίστα. Βέβαια, υπάρχει και απάντηση από τον κύριο Παπακοσταντίνου, λέει πως στόχος είναι η ενοχοποίησή του και αρνείται κάθε εμπλοκή του. Ναι, είναι μια δήλωση του κυρίου Παπακοσταντίνου. Βεβαίως η δήλωση αυτή αφορά τον πρώην υπουργό και η έρευνα η οποία θα γίνει από τη Βουλή, που η οποία πρέπει να είναι εξονοχιστική, ενδελεχής και πολύ σοβαρή, πρέπει να καταδείξει πράγματι ποιος έκανε αυτή την αλλίωση, ποιος έκανε δηλαδή την αφαίρεση αυτών των στοιχείων από την επίμαχη λίστα. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι πολύ σοβαρή. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με την ίδια σοβαρότητα πρέπει και να αντιμετωπιστεί. Κεφάλαιο παραγραφή, Ιωάννα. Κοίταξε, Σπύρο, αυτό το θέμα της παραγραφής που ανακύπτει κάθε φορά που πολιτικό πρόσωπο έρχεται αντιμέτωπο με ποινικές ευθύνες. Εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι έχουμε εκλογική αναμέτρηση σε πολύ σύντομο χρόνο, δύο φορές μέσα στο 2012. Η πλειοψηφία των νομικών και των συνταγματολόγων λένε ότι στην περίπτωση του κυρίου Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει παραγραφή. Υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσω ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και με τον ισχύοντα νόμο περί ευθύνης υπουργών, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει παραγραφή το κρίνει αμετάκλητα επιτροπή. Δικαστική από αρεοπαγήτες, όπως έγινε και στην περίπτωση του Άκη Τσογατζόπουλου. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση παραγραφής, πρέπει να σου πω ότι οι δικαστικές αρχές επεξεργάζονται ήδη νομικές λύσεις που θα δώσουν διέξοδο σε αυτό το διέξοδο, όπως έγινε άλλωστε και στην περίπτωση Μαντέλη και στην περίπτωση Τσογατζόπουλου. Mm. Και τέλος, να κλείσουμε με τα μη πολιτικά πρόσωπα σύντομα, Ιωάννα, αν θέλεις. Είναι στην αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι τις προσεχείς ημέρες, ο κ. Πεπώνης και ο κ. Μποζακίδης, θα αποφανθούν αν οι κύριοι Καπελέρης και Διώτης, πρώην ειδικοί γραμματείς του ΣΔΟΕ, που χειρίστηκαν το θέμα αυτό, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, θα έχουν ποινική εμπλοκή ή όχι. Μέχρι τώρα έχουν κληθεί μόνο σε εξηγήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις πολιτικές αντιδράσεις που έχει πυροδοτήσει αυτή η υπόθεση. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μιλούν για την ανάγκη να υπάρξει πλήρης και άμεση διαλεύκανση, ενώ από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός λέει πως στόχος είναι η ενοχοποίησή του. Πολιτικό σεισμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του Γιώργου Παπακοσταντίνου στην υπόθεση της περιβόητης λίστας Λαγκάρντ, όπου σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα που κατατέθηκε στη Βουλή και δόθηκε στα κόμματα, τρία συγγενικά πρόσωπα του πρώην τσάρου της οικονομίας, οι σύζυγοι των δύο πρώτων εξαδέλφων του, θυγατέρων του αείμνηστου υπουργού Μιχάλη Παπακοσταντίνου, αλλά και η μία εκ των δύο εξαδέλφων του, η Ελένη Παπακοσταντίνου, φέρονται να αφαιρέθηκαν από το πρώτο CD. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο ψηφιακός δίσκος που παρελήφθη αρμοδίως τις αρχές της Γαλλίας περιέχει συνολικά 2.062 αρχεία, ενώ η φορητή μονάδα αποθηκεύσεως που αποτελεί στοιχείο της δικογραφίας περιέχει 2.059 αρχεία. Δεν αποδέχομαι λοιπόν από κανέναν, απολύτως κανέναν, παρόμοιο τέτοιους δηλώσεις. Και μπορεί ο πρώην Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να αντιδρούσε στις αιτιάσεις των βουλευτών. Τα πρώτα στοιχεία όμως, σύμφωνα με ανώτατες δικαστικές πηγές, τονίζουν πως οι υποψίες στρέφονται στον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακοσταντίνου, καθώς είναι εκείνος που πρώτος παρέλαβε τη λίστα, δεν την πρωτοκόλλησε, δεν έδωσε εντολή ελέγχου στο ΣΔΟΕ και είναι συγγενής των καταθετών, οι καρτέλες των οποίων αφαιρέθηκαν. Μίλησε ο δεσμός του αίματος. Στο πόρισμα των οικονομικών εισαγγελέων, άλλωστε, περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις των στελεχών του ΣΔΟΕ που ταξίδεψαν στο Παρίσι για να παραλάβουν την αυθεντική λίστα Λαγκάρντ, αναλύοντας όλη τη διαδικασία παραλαβής της νέας λίστας, πιστοποιώντας πως είναι η ίδια με αυτή που είχε παραδοθεί στο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Το λόγο πλέον θα πάρει η Βουλή με τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους να αναμένεται να καταθέσουν ακόμα και τη Δευτέρα πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που διαβλέπει προσπάθεια της κυβέρνησης να περιοριστεί η έρευνα σε ένα μόνο πρόσωπο. Να φέρετε εδώ ότι υπάρχει ειδικά υπουργός οικονομικών, ναι, που επενεύει μέσα σε ένα έγγραφο, ναι, προκειμένου να γλιτώσει από τις φορολογικές ευθύνες συγγενής του.
Απίστευτο, έτσι. Αυτό, θυμόμαστε να σου πω, είναι πραγματικά απίστευτο. Μάλιστα. Η πολιτική πρωτοβουλία της Βουλής για τη διερεύνηση των ποινικών και πολιτικών ευθυνών, οι οποίες προκύπτουν από σαφείς ενδείξεις, όπως αποτυπώνονται στο φάκελο που διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο, πρέπει να στοχεύει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον καταλογισμό ευθυνών για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο. Δεν υπάρχει περιθώριο στο κοινοβούλιο να θαυτούν τέτοιες συμπεριφορές, διότι ο κόσμος μας έχει στοχεύσει, ο κόσμος περιμένει σαφήνεια. Η κυβέρνηση κινείται με σοβαρότητα και συνέπεια βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και τηρώντας πιστά τις θεσμικές διαδικασίες. Δεν παίζει με τους νόμους και τους θεσμούς και δεν καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ περί δίθεν εκατοντάδων ονομάτων που είχαν διαγραφεί από τη λίστα Λαγκάρντ. Τη χθεσινή του διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ σχολίασε καυστικά ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, δείχνοντας με τη σειρά του τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Λυπάμαι που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σπέβδει να αποδώσει ευθύνες για τυχόν αλλίωση της λίστας Λαγκάρντ σε εμένα προσωπικά. Αν η λίστα έχει πράγματι αλλοιωθεί και πολύ περισσότερο με την αφαίρεση συγγενικών μου προσώπων, θα πρέπει η δικαιοσύνη και οι ιδιοκτικές αρχές να διερευνήσουν άμεσα ποιος είχε το κίνητρο να κάνει μια τόσο χοντροκομμένη αλλίωση με στόχο την ενοχοποίησή μου. Έχω δώσει σαφείς οδηγίες να γίνουν εξαντλητικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ για όλους τους φορολογούμενους που φέρονται να είναι καταθέτες μεγάλων ποσών στο εξωτερικό βάσει των στοιχείων που έχουν περιέλθει στις ελληνικές φορολογικές αρχές από φορολογικές αρχές του εξωτερικού. Και δεν θα τα συγκαλύψουν, Τους τόνους της αντιπαράθεσης σήκωσε ο Πάνος Καμένος, ο οποίος μέσω του Sky υποστήριξε ότι οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος έδωσαν πολιτική κάλυψη στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τώρα θα το δω που θα πάει να κάνει το βαρύμακα στον Κορυδαλό. Τι σημαίνει τσαπαμακές? Τσαπαμακές ήταν και η Ελστάτ. Και θα σας θυμίσω ότι τότε στην Ελστάτ προϊστάμενος ήταν ο κύριος Παπακοσταντίνου, που αλλίωσαν κατ' εντολή του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου τα στοιχεία τα οικονομικά της χώρας για να βάλουν Ελλάδα στο μνημόνιο. Όλα στο φως. Πλήρης διερεύνηση. Αυτή ήταν και είναι η πάγια θέση του Γιώργου Παπανδρέου. Οι επιτροπές της Βουλής είναι ο έσχατος τρόπος συγκάλυψης της ανομίας ενός διεφθαρμένου συστήματος. Ο Παπακοσταντίνου καίγεται από το σύστημα για να διασωθεί ο Βενιζέλος και κατ' επέκταση ο Σαμαράς, δηλαδή η ίδια η συγκυβέρνηση του μνημονίου. Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ βγάζει για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος, αλλά και τη συνειδητή προσπάθεια να παραμένει σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Για να δούμε τώρα τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο και να αρχίσουμε με σένα, Δημήτρη. Να δούμε λιγάκι καταρχάς το θέμα αυτό της παραγραφής. Τι προστασία παρέχει το Σύνταγμα σε πολιτικούς, στους βουλευτές και στους υπουργούς και για ποιες πράξεις? Ναι, στο άρθρο 86 λέει το Σύνταγμα ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατέλεσαν μέλη της κυβέρνησης για ποινικά δικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ποια είναι η λογική τώρα πίσω από αυτή τη διάταξη, την οποία πρέπει να πούμε ότι επικρίνουν όλα τα κόμματα σήμερα και υποστηρίζουν ότι πρέπει να αλλάξει? Η ουσία ποια είναι πίσω από αυτήν την συγκεκριμένη διάταξη? Γιατί θεσπίστηκε έτσι? Προκειμένου να μην υφίστανται διώξεις οι υπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Δηλαδή, παίρνει μια πολιτική απόφαση ένας υπουργός. Φύγεται κάποιος. Να μην μπορεί να το πάει στο δικαστήριο για μια πολιτική απόφαση που έλαβε και να μην μπορούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι επίσης να το διώξουν για αυτή την πολιτική απόφαση. Το ερώτημα τώρα είναι, είναι στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων ενός υπουργού η αφαίρεση ομάτων από μια λίστα? Εγώ δεν θέλω να υποκαταστήσω σε καμιά περίπτωση βέβαια το δικαστικό συμβούλιο. Ναι, το οποίο θα αποφανθεί, αλλά η λογική λέει πως όχι, δεν μπορεί να απαλλαγεί για πράξεις τέτοιου είδους. Δεν πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, πρόκειται για μια άλλου είδους ενέργεια. Πάντως το θέμα αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της ευθύνης του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ναι, όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει. Βέβαια, για να αλλάξει πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, και τα κόμματα, αλλά και όλη η κοινωνία απαιτεί να λάμψει η αλήθεια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να γίνει συνταγματική αναθεώρηση, πιστεύω ότι τα κόμματα θα βρουν τον τρόπο έτσι ώστε να, πραγματικά να ρηχτεί φως στην όλη υπόθεση. Για φαντάσου μια απόφαση τώρα που να λέει ότι ξέρετε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί η υπόθεση έχει παραγραφεί. Φαντάσου το τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην κοινωνία και πώς το πολιτικό σύστημα τα ελάχιστα υπολείμματα πολιτικής αξιοπιστίας που το έχουν απομείνει θα μπορεί να τα, να τα διατηρήσει. Ιδιαίτερα υπό αυτές τις συνθήκες, ναι. Επίσης, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και αυτό το οποίο απαιτεί η κοινωνία τώρα είναι να μην πέσει και αυτό το θέμα κάτω από το χαλί,
Να μην πούμε ότι παρεγράφει γιατί μία μέρα η Βουλή συνεδρίασε, άρα λοιπόν λογίζει το Σύνοδος, αλλά και αυτό μας εμποδίζει να φτάσουμε στην άκρη της υπόθεσης. Πριν μας πει ο Στράτος Μπαλής και σε θεσμικό επίπεδο τις πρωτοβουλίες που ετοιμάζεται να λάβει ο Πρωθυπουργός, ήθελα να σε ρωτήσω και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως βλέπουμε να αντιδρά πιο έντονα, για τη δημοσιοποίηση στοιχείων και αναφέρομαι και στην πρώτη λίστα. Ναι, είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο πρόκειται να ανοίξει τις επόμενες μέρες ή το επόμενο διάστημα τέλος πάντων. Αφορά τη διαρροή στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ στη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να ανοίξει αυτό το ζήτημα δείχνοντας προς την πλευρά του κυρίου Διώτη, ο οποίος είχε τα στοιχεία της λίστας. Μάλιστα. Τώρα, Στράτο, η κυβέρνηση πήρε πολύ γρήγορα αυτή την απόφαση να πάμε σε προανακριτική. Σχεδόν αμέσως, μόλις έγινε γνωστή τα ευρήματα των εισαγγελέων, ενώ έχουμε και πληροφορίες που μιλούν για κινήσεις που ετοιμάζεται να λάβει ο Πρωθυπουργός. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρώ πως αυτή η υπόθεση είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να αρχίσουν να μπαίνουν στο τραπέζι θέματα θεσμικού ενδιαφέροντος, και αυτό αποτυπώθηκε από την απόφαση εξπρές που πήραν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μπαλτάκος, ο κύριος Σταμάτης, να προχωρήσει μια κοινή πρόταση για προκαταρκτική εξέταση για το θέμα του κυρίου Παπακοσταντίνου. Με απότατο χρόνο την αναθεώρηση του συντάγματος, ο κύριος Σαμαράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνενετικό, ώστε να προχωρήσει η Βουλή με τη μέγιστη δυνατή συνένεση σε αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο που αφορούν και σε αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Τσιόδρας, δηλαδή στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, αυτό το περιβόητο άρθρο 86, και σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό χρήμα, την ασυλία των βουλευτών, δηλαδή ένα πλαίσιο το οποίο θα θωρακίζει το κοινό περί δικαίου αισθήματος και θα στέλνει και ένα μήνυμα στο εξωτερικό ότι άπαξ και διαπαντός η χώρα έχει διαγράψει οριστικά το παρελθόν τέτοια φαινόμενα που δηλητηρίαζαν μέχρι τώρα την πολιτική ζωή. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως όταν κάτσει η σκόνη από την υπόθεση του κυρίου Παπακοσταντίνου. Σε αυτήν καθ' αυτήν λοιπόν την υπόθεση να έρθουμε, ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι ακόμα στην Ολλανδία. Ο κ. Παπακοσταντίνου είναι στην Ολλανδία και να δούμε τι ακριβώς λέει ο πρώην Τσάρος. Θεωρεί ότι θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος για να αποτυπωθεί, όπως λέει χαρακτηριστικά, αυτό το στημένο εις βάρος του παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει οργισμένος από την έως τώρα στάση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ πολύ γρήγορα έσπευσε, όπως λέει τουλάχιστον, να υιοθετήσει ότι ήταν το πρόσωπο το οποίο έβαλε χέρι στην λίστα, και θεωρεί πως πολύ σύντομα δεν θα αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Αυτή είναι η στάση που τηρεί μέχρι τώρα ο κ. Παπακοσταντίνου, ο οποίος, όπως σωστά είπες, παραμένει στην Ολλανδία. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως θέλουν να βγει μπροστά. Θεωρούν πως έχει κάνει κακό βεβαίως στην παράταξη και θέλουν να βγει, του πετούν το γάντι, θέλουν να βγει μπροστά να μιλήσει. Ναι, γιατί το τελευταίο που χρειαζόταν τώρα ο κύριος Βενιζέλος, και αυτό το λένε βέβαια στην υποκράτουση, είναι μια τέτοια υπόθεση που θα επιφέρει μεγαλύτερο πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα για το κόμμα, πως θα πρέπει ο ίδιος ο κύριος Παπακοσταντίνου να βγει μπροστά να πει όλη την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο κύριος Βενιζέλος αυτή τη στιγμή, λένε οι πληροφορίες, είναι να γίνονται εμπριστικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, βουλευτές που πρόσκυνται ήταν στην κυβέρνηση Παπανδρέου, λένε πως περίσευαν οι δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο κύριος Γρηγοράκος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι σχεδόν όλο το περιβάλλον Παπανδρέου ήξερε και δεν είπε τίποτα. Δεν απηχούν τις απόψεις του κυρίου Βενιζέλου τέτοιες δηλώσεις, και ήταν φυσικά και οι δηλώσεις οι οποίες αρχικά προκάλεσαν μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ραγκούση. Προκάλεσαν και αντιδράσεις και παλαιότερων υπουργών, όπως τον κύριο Ραγκούση, έτσι. Ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος εξυφούλκησε κατά του κυρίου Γρηγοράκου με μια οργισμένη ανακοίνωση χθες, επανήλθε ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών σήμερα, ο οποίος είχε ενδιαφέρον στην παρέμβασή του. Γιατί θεωρεί ότι δεν είναι μόνο το θέμα της αλλίωσης που είναι μείζον θέμα και θα πρέπει να διερευνηθεί, αλλά και γιατί δεν αξιοποιήθηκε η λίστα Λαγκάρντ. Και ειδού χαρακτηριστικά, τι λέει, μπορούμε να δούμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί να αφορά μόνο στην αλλίωση και να μην αφορά ταυτόχρονα και στο σκέλος της μη αξιοποίησης της λίστας. Η τρικομματική κυβέρνηση έχει μια τελευταία ευκαιρία να αποκαταστήσει εν μέρη, λέει ο κύριος Ραγκούσης, την τροθήσα ηθική υπόσταση της πολιτικής, παίρνοντας μια καθαρή απόφαση να διερευνηθεί πλήρως και σε βάθος η υπόθεση. Αν η Νέα Δημοκρατία, τον ΠΑΣΟΚ,
Πασόκ και η Δημοκρατική Αριστερά απεμπολίσουν αυτή την ευκαιρία, θα έχουν υπογράψει την ληξιακή πράξη θανάτου του πολιτικού συστήματος με τα σημερινά του χαρακτηριστικά, καταλήγει ο πρώην Υπουργός των Εσωτερικών. Πάντως, Αντώνη Ατζολέτο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στρέφει τα βέλη του. Δεν στο έχω πει μόνο τον κύριο Παπακοσταντίνου. Βάζει σε αυτό το κάδρο της υπόθεσης και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Βενιζέλο. Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε, Σπύρο, από το ΣΥΡΙΖΑ είναι την κατάθεση μιας δικής του πρότασης για προκατακτική επιτροπή. Να σου πω ότι το νομικό τμήμα της Κουμουνδούρου περνά από κόσκινο το εισαγγελικό πόρισμα του Αριουπάγου. Τώρα, όσον αφορά την πρωτοβουλία των τριών κυβερνητικών εταίρων, αυτό που λένε στελέχη του Κουμουνδούρου είναι πως μια πρόταση η οποία θα σβήνει όλα τα άλλα και θα λέει ότι για όλα αυτά ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Μιλούν για εμπεγμό από την πλευρά της κυβέρνησης και βάζουν, όπως είπε, στο και τον κύριο Βενιζέλο αλλά και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου. Αναφορά κάνουν και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να περάσουμε να δούμε τι ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτούν λοιπόν, αλήθεια, ο κύριος Βενιζέλος που υπεξαίρεσε επί μήνες τη λίστα δεν είχε ευθύνες? Το γεγονός ότι η αλλίωση των στοιχείων της λίστας έγινε επί Πρωθυπουργίας του Γεωργίου Παπανδρέου τον καθιστά άμυρο ευθυνών? Δεν γνώριζε, ρωτούν από την Κουμουνδούρο, ο πρώην Πρωθυπουργός, το περιεχόμενο της λίστας? Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Σαμαράς δεν γνώριζαν πριν και μετά τις εκλογές για την ύπαρξη της λίστας? Γιατί συνέβαλαν με τη στάση τους αυτή στην προσπάθεια να αποσιοποιηθεί η υπόθεση? Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά, Σπύρο, η υπόθεση αυτή είναι πάνω σε δύο διζητήματα. Πρώτον, είναι η αλλίωση της λίστας και δεύτερο, είναι η διαχείριση της λίστας, που μέσω από την εξέταση της υπόθεσης ενδεχομένως, όπως λένε, μπορούν να προκύψουν ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις επιπτώσεις για τη χώρα που έχει αυτή η υπόθεση, ειδικά σε μια στιγμή που άρχισαν να αχνοφαίνονται τα πρώτα θετικά μηνύματα από το εξωτερικό. Το γύρο του κόσμου, λοιπόν, κάνει μέσω του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης αυτή η υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ και του πρώην υπουργού, του κ. Παπακοσταντίνου. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της γαλλικής Λιμπερασιόν, η λίστα Λαγκάρτ, ο Έλληνας υπουργός και οι εξάδελφες του. Πληθαίνουν οι αντιδράσεις ξένων δικτύων και μέσων ενημέρωσης για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με αφορμή την περίφημη λίστα Λαγκάρτ και συγγενείς του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακοσταντίνου. Το βρετανικό BBC κάνει λόγο για βόμβα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό εν μέσω δρυμίας κρίσης. Διαγραφή Έλληνα πρώην υπουργού από το κόμμα του για χάρες προς συγγενείς του. Το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου μετά τις κατηγορίες ότι διέγραψε ονόματα συγγενών του από λίστα με ονόματα Ελλήνων με λογαριασμού στην Ελβετία. Το γερμανικό περιοδικό Focus τονίζει: φορολογικά σκάνδαλα χωρίς τέλος στην Ελλάδα. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών διέγραψε ενδεχομένως τα ονόματα συγγενών του από λίστα φοροφυγάδων, γράφει το γερμανικό περιοδικό. Άλλαξαν λίστα με Έλληνες φοροφυγάδες για να κρύψουν ονόματα. Η λίστα Λαγκάρτ, ο Έλληνας υπουργός και οι εξαδέλφες του. Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ που ταλαιπωρεί την Ελλάδα εδώ και μήνες δεν λέει να κοπάσει, τονίζει η γαλλική εφημερίδα. Τέλος, νέα τροπή στο ελληνικό σκάνδαλο φοροδιαφυγής βλέπουν οι New York Times. Πρώην υπουργός της Ελλάδας φέρεται να παρεμπόδισε φορολογικές έρευνες.